πρωτεύουσα της Θεσσαλίας για να συμπαρουσιάσουμε μαζί με πολλούς συναδέλφους στην κυβέρνηση ένα πιστεύω οραματικό σχέδιο για την Θεσσαλία του 2030. Ένα σχέδιο το οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά σε αυτόν τον τόμο τον οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Είναι ταυτόχρονα αναρτημένο το υλικό και στην σελίδα, στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Και τολμώ να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι η πυκνότητα των έργων που δομολογούνται στην Θεσσαλία πραγματικά καθιστά τη Θεσσαλία πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη. Είναι υπερβολή να σας πω αυτό το οποίο εισέπραξα για ακόμα μια φορά από τη σύντομη παρουσία μου στη Θεσσαλία σήμερα, αυτή την αίσθηση ότι πράγματι η περιφέρεια αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό αναπτυξιακό σφιγμό, τον οποίο ερχόμαστε εμείς να ενισχύσουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις, έργα υποδομών, έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει η περιφέρεια αυτή να ξεδιπλώσει όλο της το αναπτυξιακό δυναμικό. Αλλά ταυτόχρονα η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργηθεί να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε όλους. Και όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι για μένα δεν εννοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Κάθε Έλληνας πολίτης, είτε είναι στο κέντρο της Θεσσαλίας, εδώ πέρα στην Χάλιψα, είτε είναι σε ένα πορεινό χωριό της Αιγαίας, θα πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια πρόσβαση στην πρόνοια της πολιτείας, την ίδια δυνατότητα τελικά για ατομική και οικογενειακή και συλλογική προκοπή. Και νομίζω ότι το σχέδιο αυτό κάνει πράξη και εδώ στη Θεσσαλία, αυτό το όραμα. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος έργων. Αποτυπώνει μια συνολική αναπτυξιακή λογική για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της χώρας, κατά προέκταση και το μέλλον της Θεσσαλίας. Ένα μέλλον το οποίο στηρίζεται πρωτίστως στη δυνατότητά μας να ξεκλειδώνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας. Και εδώ η Θεσσαλία, και λόγω της γεωγραφίας της, δεν είναι μόνο η καρδιά του πρωτογενού τομέα, είναι μια περιφέρεια η οποία έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει νησιά. Πραγματικά έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πολλές από τις οποίες ήδη αναπτύσσονται μέσα από το σημαντικό έργο το οποίο κάνει η περιφέρεια και βέβαια σε συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού. Εντάξει, εδώ Κώστα δεν χρειάζεται να πω πολλά, εξάλλου γνωριζόμαστε από το 2004 όταν μπήκαμε μαζί στην Κυβή και με τον Μάξιμο. Τότε και εντάξει, μπορεί να γκριζάραμε λίγο τα μαλλιά μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε εξακολουθήσει να διατηρούμε την ίδια έτσι ενέργεια και το ίδιο ενδιαφέρον για την προκοπή του τόπου. Μιλήσαμε λοιπόν, και δεν θέλω να ξαναπώ όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από τους συναδέλφους υπουργούς, για τους τέσσερις άξονες ενός σχεδίου που συμπεριλαμβάνει 570 έργα και το οποίο έχει έτσι, οικονομικό αποτύπωμα το οποίο ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να τονίσω μόνο κάποια τα οποία πιστεύω ότι κάποιες παρεμβάσεις που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Στον τομέα των υποδομών. Για τον Ε65 έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 ήταν κλινικά νεκρό. Δεν θα ολοκληρώνταν ποτέ αυτός ο δρόμος εάν η κυβέρνηση δεν καταλάβουν σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το έργο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά καπάκι να εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Ε65 λοιπόν γίνεται πράξη. Και επιτέλους, η Θεσσαλία με την Εγνατία, αλλά και με την ΠΑΘΕΤ μέσω της Λαμίας. Ταυτόχρονα γίνονται μια σειρά από μεγάλα έργα οδικών υποδομών. Θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Κώστας και νομίζω το είπε πολύ σωστά. Η σύνδεση με τα Φάρσαλα, την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, οριμάζει μελετητικά το έργο. Ο δρόμος αυτός θα γίνει. Θα βρούμε. Θα σας το ανακοινώσω. Αλλά βλέπετε ότι σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων. Γιατί μέχρι και μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομών και μέχρι και μιλάμε για τα Φάρσαλα,
Θυμάμαι όταν βρέθηκα στα Φάσαλα, πριν από 2 χρόνια ήταν, νομίζω, και τότε μιλήσαμε για το φράγμα της Σκοπιάς του ΕΛΠΕΡ. Είναι απόλυτο σαφές ότι το έργο αυτό είναι κρίσιμο, κρισιμότατο σαν αντιπλημμυρικό έργο, σαν αντιπλημμυρικό έργο, και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, η διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ να έχει προχωρήσει με ταχύτητα και να έχουμε πια χρηματοδοτικό εργαλείο, πολύ σύντομα να έχουμε οριστικό ανάδοχο και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού του έργου. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για μεγάλα έργα αδερφικά υποδομής, δεν μπορώ να μην θίξω το μεγάλο, τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τη Θεσσαλία είναι η διαχείριση του νερού. Είναι κάτι για το οποίο μιλάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμήθηκα μια επίσκεψη που είχα κάνει στο Δήμο Κιλελέρο, απλό βουλευτή το 2005 πρέπει να ήταν στην κοπή μια πίτα. Όπου από τότε θυμάμαι ότι μιλούσα για την ανάγκη να φροντίσουμε του υδάτινου χώρου. Και έλεγα τότε, πηγαίνοντα κόντρα στο ρεύμα, ότι ξέρετε, δεν υπάρχει εδώ μια μαγική λύση. Διότι μην κοροϊδευόμαστε. Για 30 χρόνια λέγαμε τι ωραία, θα φέρουμε το νερό από τον Αχελό και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα ως διαμαγείας. Δεν λέμε ότι η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελό δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα, είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια συνολική πολιτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η οποία συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έργα, όχι μόνο το φράγμα του ΕΛΠΕΑ. Εμβληματικό έργο είναι το έργο του Ταυροπού, είναι το φράγμα της Μεσοχώρας ως υδροηλεκτρικό έργο, το οποίο επιτέλους προχωράει. Και σήμερα εισάγουμε φυσικό αέριο και έχουμε ένα έτοιμο φράγμα, πρακτικά έτοιμο, το οποίο πρέπει να ξοδεύουμε ένα σκασμό λεφτά για να το συντηρούμε και δεν ήμασταν σε θέση να το γεμίσουμε και να το λειτουργήσουμε ως υδροηλεκτρικό έργο για λόγους του οποίους εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα.